Ο Sky έχει στη διάθεσή του και αποκαλύπτει ένα αποκλειστικό βίντεο από τη στιγμή της καταδρομικής επίθεσης των κουκουλοφόρων στο γραφείο του Μιλτιάδη Βαρδουτσιώτη. Λοιπόν, το βλέπουμε ήδη και σε αργή κίνηση για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει εδώ. Στο βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν που έχει εξασφαλίσει ο Sky αποτυπώνεται η στιγμή που οι κουκουλοφόροι φτάνουν οργανωμένα και ανενόχλητοι έξω από τα γραφεία του κυρίου Βαρβιτσιώτη. Όπως θα διαπιστώσετε εσείς στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε εξασφαλίσει, τα άτομα φορούν μάσκες, έχουν κουκούλες, ενώ κάποιοι από αυτούς, ένας από αυτούς συγκεκριμένα, φέρεται να έχει ένα αντικείμενο στην πλάτη το οποίο παραπέμπει σε θήκη για βέλη. Μάλιστα έχουν μαζί τους και πυροσβεστήρα, τον οποίον κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους από την ώρα που θα πυροβολήσει ο αστυνομικός χρησιμοποιούν. Είναι χαρακτηριστικό πως παρέμειναν στο χώρο για 7 τουλάχιστον λεπτά και αμέσως όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία του αστυνομικού επιχείρησαν να κινηθούν εναντίον του. Αυτή είναι η στιγμή που μπαίνουν στο κτίριο, έτσι Μιχάλη. Είναι ακριβώς, η στιγμή που φτάνουν ακριβώς, στο κτίριο. Είναι η στιγμή που... Βλέπουμε στην αρχή τρία άτομα και στη συνέχεια ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι, ναι. Οι πρώτοι τρεις είναι ο προπομπός ουσιαστικά της ομάδας, οι οποίοι φτάνουν απ' έξω από τα γραφεία, βλέπουν αν υπάρχει αστυνομική παρουσία, εμφανής, βλέπουν το χώρο και στη συνέχεια πέφτει το σύρμα, όπως λέμε, και φτάνουν και οι υπόλοιποι. Παραμένουν στο χώρο. Οι 5 εξ αυτών ανέβηκαν επάνω, προκάλεσαν τις φθορές, οι υπόλοιποι ήταν από κάτω και δημιουργήθηκε το περιστατικό με τον αστυνομικό. Στο βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν φαίνεται η καταδρομικού τύπου ενέργεια που πραγματοποίησαν εχθές τα άτομα. Τώρα σε μια είδηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής. Έχουμε στη διάθεσή μας την πρώτη μία μαρτυρία από το όσα κατέθεσε ο συγκεκριμένος αστυνομικός που πυροβόλησε εχθές το απόγευμα. Ο οποίος ελέγχεται κιόλας για την συμπεριφορά του. Ακριβώς. Ακριβώς. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, το οποίο, κατάθεσης που πήγα έδωσε, είπε ο συγκεκριμένος αστυνομικός: φοβήθηκα για τη ζωή μου, πυροβόλησα για να τους απομακρύνω. Αυτή ήταν η βασική ουσία της κατάθεσης του αστυνομικού, ο οποίος πλέον έχει να αντιμετωπίσει ένοργη δυτική εξέταση, επειδή προστάτευσε τον εαυτό του από τον όχλο. Ναι, επισημαίνω θα πρέπει πως να δικαιολογήσει την αντίδρασή του, ενώ στο μεταξύ προσαγωγή δεν υπάρχει ούτε μία. Έτσι, για την επίθεση. Δεν υπάρχει σία καμία προσαγωγή, που δεν είδε συζητάμε να έχει γίνει σύλληψη. Για ακόμη μία φορά βλέπουν το βιντεοληπτικό υλικό από την ώρα που έφτασαν οι κουκουλοφόροι μέχρι τη στιγμή που έφυγαν και ακολουθούν το δρομολόγιο τους προκειμένου μέσω καμερών να κάνουν μία ταυτοποίηση των ατόμων βάσει σωματοδομής. Ουσιαστικά γιατί τα χαρακτηριστικά τους είναι καλυμμένα. Εκτός βέβαια εάν έχουν αφήσει και δακτυλικά αποτυπώματα στο σημείο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.